Δυναμικά, στη διεκδίκηση της περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ανακοίνωσε και νέους υποψηφίους σε τρεις περιφερειακές ενότητες. 24 συνολικά νέα άτομα. Τα άτομα, ξέρουμε, είναι τα βιογραφικά τους, μπορείτε να τα δείτε στο site, μπορείτε να τα δείτε, έχουν κυκλοφορήσει τα άτομα τα οποία υπάρχουν δυνατά επικοινωνιακά άτομα. Είναι και οπωσδήποτε ο κύριος Σπίνος, οι οποίοι λέγανε ότι κάποιοι ότι ο Σπίνος δεν πρόκειται να κατέβει και τον Αγιατάλο και τον πιέζανε μάλλον. Κάποιοι τον παίρνανε και τηλέφωνο και τον πιέζανε. Δεν τρέπονται λιγάκι. Να μην κατέβει και να κάνει τώρα. Δεν χρειάζεται, θα τα πω τα ονόματά του και αυτά. Μεγάλη εμπειρία αυτοδιοικητική, επιχειρηματική. Ναι, με πολύ μεγάλη εμπειρία αυτοδιοικητική. Ένα άνθρωπο που έχει προσφέρει και στην Καλαμάτα πάρα πολλά. Ένα άνθρωπο που ξέρει την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ καλά και ξέρει και τον μηχανισμό. Όπως και ο κύριος Στοχός, βέβαια, που τον ξέρει πολύ πιο ψηλότερο τον μηχανισμό. Αλλά η απόφαση του να την πάρει τον έκανε η φιλία του με τον κύριο Πτωχό, το όραμα του κύριου Πτωχού και οπωσδήποτε και το βιογραφικό του κύριου Πτωχού, το οποίο είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Ένας άλλος άνθρωπος πάλι, θα μου επιτρέψεις να σου πω, χωρίς να υποτιμήσω κανέναν σε όλη την Πελοπόννησο, το ξαναλέω και το ξαναλέω, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας παρουσίασε σήμερα ο κύριος Πτωχός, είναι ο στρατηγός ο κύριος Τζούμης, ο οποίος τον βλέπουμε για τα εθνικά θέματα, τα οποία μιλάει συνεχώς στα αθηναϊκά κανάλια. Ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος στα στρατιωτικά. Πέρα από αυτά τα κεντρικά τεκτενόμενα, υπάρχουν και εκείνα τα οποία συμβαίνουν και στο παρασκήνιο και το προσκήνιο. Χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στην επιτυχημένη γιορτή σε 20 τον Πολύλοφο, μόλις ο Δήμαρχος Μεσίνης αναφέρθηκε στο όνομα του Δημήτρη Πτωχού. Εκεί στο λόγο του, εκεί που έβγαλε να πει το λόγο του, είπε ότι συνεχίζουμε. Χάρηκαμε πολύ που ο κύριος Νίκας έχει βάλει σε προτεραιότητα το αρδευτικό εδώ πέρα που είναι το μεγαλύτερο σοβαρό πράγμα για τα ΣΥΚΑ και τέτοια πράγματα. Το έχει εντάξει το αρδευτικό σε αυτά και χαιρόμαστε που ο κύριος Πτωχός το έχει βάλει πρώτο στη διεκδικήση και πρώτο στην ατζέντα του. Αν θα γίνει περιφερειάρχη, αν θα γίνει περιφερειάρχη γι' αυτό. Και ξαφνικά βγήκαν δύο από κάτω και τον ευρίζανε. Και άρχισαν και βρίζανε τον Αθανασόπουλο, γιατί ο Αθανασόπουλος ανέφερε το όνομα του Πτωχού. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δύο κυρίες εκεί. Τον ευρύζανε εκεί και μετά δεν θέλω να ας τα πούνε μόνες τους ότι τι είναι. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μιλήσει ο Δήμαρχος Μεσίνης, να πείτε αυτονόητα. Ανάμεσα σε αυτά και η περίεργη στάση πια το απερχόμενο περιφερειάρχη. Αυτό το αφήγημα που είχα πει ότι Τατούλης Νίκας τελείωσε, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο ο Τατούλης τώρα, γιατί υπάρχει ο Τατούλης, τα έχω ξαναπεί αυτά. Ο καθένας είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά να κοιτάει και με ορίζοντα κάπως μπροστά. Να κοιτάει κάποιος με ορίζοντα όχι τη δικιά του την ηλικία, να κοιτάει την ηλικία των παιδιών του, να κοιτάει και τι πρέπει να γίνει. Και να κοιτάει τι είχε γίνει πριν 9 χρόνια και τι θα να πάει να αποτελειώσει τώρα, να τελειώσει τώρα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Νίκα και αυτά τα πράγματα, γιατί και η στάση του κύριου Νίκα εκεί πέρα χτες ήταν πολύ μυστήρια, για να ξέρω τι γίνεται, τη χολή του τη βγάζει. Γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από τα λόγια μου. Τη χολή του τη βγάζει εκεί στα τραπεζάκια, τι γίνεται για τον Πτωχό, για την Δημοκρατία, για την αγροτική. Ότι τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι δεν έχει αγροτική πολιτική. Βέβαια δεν έχει αγροτική πολιτική. Συγκεκριμένη για το ΣΥΚΟ ή τέτοια. Βέβαια δεν έχει το ένα, βέβαια. Αλλά δεν έκανε τίποτα ο κ. Νίκας. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε και το μέρος του κατά της κυβέρνησης τι γίνεται, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε πει ανά καιρούς τώρα τι γίνεται. Από εκεί πέρα έχω πει δεν θα εκπλαγώ και στο τέλος σε τίποτα. Να κατεβεί και υποψήφιο με τον κύριο Τατούλη. Δεν έχω καμία. Ότι θα τον στηρίξει είναι το μόνο βέβαιο. Ότι θα τον στηρίξει είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Ότι θα τον στηρίξει. Πόσοι είναι... έχουν απομείνει γιατί. Είναι εμφανέστατο ότι θα τον στηρίξει αυτή και κάποιοι κολλητοί δικοί του. Έχω μιλήσει τώρα. Μην πω πάλι τώρα για τις ταράτσες, για τα υπερώα και τέτοια πράγματα και αυτά. Πέρα από την αυτοδιοικητική πραγματικότητα υπάρχει και η πολιτική αναφορά. Εκεί όπου για μία ακόμη χρονιά στη γιορτή σε 20 τον Πολύλοφο οι πολιτικοί υποσχέθηκαν ξανά τα ίδια. Γελάει ο κόσμος με την υποκρισία αυτή. Τι κάνετε εκεί? Εσείς πολιτικοί, εσείς οι βουλευτές. Δεν τρεπόσαστε που πάτε εκεί πέρα και λέτε πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια εκεί πέρα. Σας βάζω και στο βήμα και μιλάτε. Οι πολιτευτές, οι περιφερειάρχες εκεί, τι κάνετε εκεί? Τι κάνετε εκεί, στο οποίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Μεσσηνίας και της χώρας, της Μεσσηνίας. Διαλύσαμε το ΣΥΚΟ, διαλύσαμε τη Σταφίδα, διαλύσαμε το Λάδι. Ευτυχώς το Λάδι τώρα πήρε αυτό το θέμα. Διαλύσαμε την Ελιά Καλαμών. Δηλαδή τι είσαστε εδώ? Εδώ στη Μεσσηνία τι κάνετε, κύριε? Μιλάω για τη Μεσσηνία και όλη την Πελοπόννησο. Τι κάνετε, μόνο για κηδείες, γάμους και για χαιρετούρες είσαστε? Ο Μαυρογιαλούρος έχει γυρίσει το έργο του 62. Ακόμα εκεί είναι. Κοιτάξτε το έργο με τον Κωνσταντάρα. Το ίδιο έργο είναι, το ίδιο πράγμα.